Θεωρώ την τοποθέτηση του Νίκου ως ένα μεγάλο μάθημα δημοκρατίας και στο Υπουργείο μας και για την εκπαίδευση και για την κοινωνία μας. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Εγώ θα σταθώ σε ορισμένα πιο πεζά ζητήματα που θα μας απασχολούν ήδη από αύριο, ευχαριστώντας βεβαίως και το εννοώ πάρα πολύ τη Σία την Αναγνωστοπούλου, τον Κώστα τον Φωτάκη, τον Θεοδόση τον Πελεγρίνη και βεβαίως τον Κώστα τον Ζουράρη και τον Δημήτρη τον Παξεβανάκη που ανέλαβαν αυτό το βαρύ έργο. Όπως είπε και ο Νίκος, επειδή ήμουν μέρος πολλών διεργασιών στο Υπουργείο, χωρίς τον Τάκη τον Κατσαρό δεν θα καταφέρναμε πολλά πράγματα και βεβαίως χωρίς τον Γιάννη τον Παντή, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς, τον Παυσανία Παπαγεωργίου, με τους οποίους είχα μια άψογη συνεργασία. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις μας είναι να καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε αυτά που κάναμε. Μη θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Μη θεωρούμε επειδή τα σχολεία άνοιξαν για πρώτη φορά έτσι όπως άνοιξαν, χωρίς ελλείψεις, τα βιβλία εκεί, με όλα τα θέματα που έχουμε κατά καιρού συζητήσει, ότι αυτό είναι μια αυτόματη διαδικασία. Και συνήθως η δεύτερη φορά αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Η έμφαση στην ειδική εκπαίδευση είναι απολύτως σαφές ότι θα συνεχιστεί, όπως επίσης και η κατοχύρωση και επέκταση του ολοήμερου σχολείου είναι πράγματα αυτά που έχουν σχέση και με την καθημερινότητα των πολιτών. Βεβαίως, οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν στην έρευνα, στην ανώτατη εκπαίδευση, θα συνεχίσουμε το διάλογο με τα πανεπιστήμια, με πολύμορφους τρόπους για τα μεταπτυχιακά, αλλά και επίσης θα κατοχυρώσουμε αυτό που ήδη έχει κάνει η αναπληρώτρια Υπουργός, τον τεράστιο αριθμό των υποτροφιών και τους πόρους από το ΕΣΠΑ. Και βεβαίως, παρά τις όποιες δυσκολίες και παρά τις όποιες αντιδράσεις ατόμων που εγώ μου είναι πολύ δύσκολο να τους φανταστώ σαν μέλη αυτής της κοινωνίας, θα κάνουμε το παν για την εκπαίδευση των προσφύγων. Γιατί για μας τα προσφυγόπουλα δεν είναι ούτε μουσουλμανάκια, ούτε Σύριοι, ούτε Ιρακινοί, ούτε Χριστιανοί. Είναι πρωτίστως παιδιά. Και αν αυτό δεν το κατανοήσει η κοινωνία, εμείς θα κάνουμε το παν για να το κατανοήσει. Ούτε ένα βήμα πίσω για το θέμα των προσφύγων. Θα ήθελα να θίξω και ορισμένα άλλα ζητήματα, ένα από τα οποία είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο πλέγμα με τους θεσμούς και τον ΟΟΣΑ. Προσπαθούμε να ακυρώσουμε δεσμεύσεις που πήραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεσμεύσεις που μας έχουν βάλει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, και καταφέραμε τη χρονιά που πέρασε να αποδεσμευτούμε από πάρα πολλές από αυτές. Είμαστε λοιπόν σε μια καλή πορεία, πολύ περίπλοκη, που εξαρτάται από την ακόμη μεγαλύτερη εικόνα, αλλά εδώ υπάρχουν και δύο θέματα τα οποία, αν δεν λυθούν ταυτοχρόνως μέσα στο συνολικό αυτό πλαίσιο, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά μας προβλήματα, και το ένα είναι το θέμα των μόνιμων διορισμών και το άλλο είναι η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση. Πολλές φορές η αιμονή των θεσμών να πάρουμε πράσινο φως για αυτά μας βάζει σε άλλες σκέψεις. Είμαστε πέρα του σταδίου του προβληματισμού, μας βάζει σε άλλες σκέψεις. Και βεβαίως θα πω κάτι που το λέμε και δεν θέλω να θεωρηθεί καθόλου τυπικό, ότι σε αυτή τη συγκυρία, στη συγκυρία μιας ρημαγμένης κοινωνίας σε πολλά επίπεδα, αλλά και των σημαδιών ανάκαμψης, στην εκπαίδευση βασιζόμαστε αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς. Όσους νόμους και να περάσουμε, αν οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν αναλάβουν το βαρύ φορτίο, όχι του έργου τους απλά, αλλά
της συνειδητοποίησης ότι ασκούν κοινωνικό λειτουργήμα. Και αυτό το κοινωνικό λειτουργήμα είναι μέσα στις νέες αυτές συνθήκες, νομίζω πάλι δεν θα πάμε μακριά. Στον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία γράφτηκαν πολλά, λέχθηκαν πολλά και είναι πολύ καλό που έγινε αυτό, γιατί ένας διάλογος αυτό σημαίνει. Σημαίνει να αναμετρηθούμε με τις ιδέες μας, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, να αξιοποιήσουμε τις παλιές ιδέες, μη θεωρήσουμε ότι είμαστε οι πρώτοι που σκέφτονται ορισμένα πράγματα, και έχει τεράστια σημασία να δούμε ποια, για ποιες από αυτές τις ιδέες η κοινωνία είναι πιο δεκτική. Αν η κοινωνία δεν είναι δεκτική, όπως είπα, οι καλύτεροι νόμοι, τα καλύτερα άρθρα δεν πρόκειται να μας πάνε μακριά. Συνυπολογίζοντας λοιπόν τους προβληματισμούς του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, τις πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας, τις συζητήσεις αλλά και τις δεσμεύσεις μας, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Έχουμε δεσμεύσεις με τους θεσμούς και έχουμε δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Άρα, συνυπολογίζοντας και τις συζητήσεις και δεσμεύσεις μας με τον ΟΟΣΑ και τους θεσμούς, προτιθέμεθα να προχωρήσουμε προς τρεις κατευθύνσεις. Τυχαίνει και οι τρεις να έχουν μέσα τους το τριαδικό σχήμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Το πρώτο είναι η σύνταξη, και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, ενός τριετούς σχεδίου με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για ένα θέμα που είναι τόσο περίπλοκο όπως η παιδεία, η κοινωνία να καταλαβαίνει τις λύσεις με έναν τρόπο απλό. Αλλιώτικα θα μπερδευτούμε όλοι, κανείς δεν θα ξέρει τι γίνεται. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία στο τριετές αυτό σχέδιο να υπάρχει και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με βάση το οποίο πρέπει να αξιολογηθούμε κι εμείς. Δεν είμαστε υπεράνω αξιολογήσεων. Άρα θα το δημοσιοποιήσουμε σε λίγες μέρες. Είναι ένα πράγμα που έχουμε ήδη επεξεργαστεί, έχει μάλλον επεξεργαστεί η προηγούμενη ηγεσία, και σε αυτό θα έχουμε πολλά να πούμε. Το δεύτερο τρίπτυχο είναι το εξής. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου, με τις πανελλήνιες εξετάσεις και τα πρώτα χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Είναι τρεις όψεις του ιδίου προβλήματος. Και το πρόβλημα εδώ λέγεται ότι έχουμε απολέσει το Λύκειο. Τι είδους κοινωνία είναι η κοινωνία μας που με τις επιλογές που έχει κάνει έχει ακυρώσει τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου χωρίς καμία ευθύνη των εκπαιδευτικών. Εντάξει. Και όταν λέω εκπαιδευτικών, προφανώς δεν εννοώ όλων. Όπως και όταν λέω πολιτικών, δεν εννοώ όλων. Και συνεννοούμαστε, νομίζω. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αυτό το πρόβλημα κατάματα. Θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς τις δύο τάξεις του Λυκείου, τις τελευταίες. Ας το δούμε. Θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία που ταλαιπωρείται η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, γιατί το παιδί θα δώσει εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο. Το παιδί το οποίο είναι 18 ετών δεν έχει την ευχέρεια ούτε να ερωτευτεί, και αν είναι ερωτευμένος και δεν τα πάνε καλά, ούτε και να τα χαλάσει. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Δεν θα βγουν αυτά μετά όταν περάσουν 10-15 χρόνια στο χαρακτήρα αυτών των παιδιών? Θέλουμε ως κοινωνία να αναπαραχθεί αυτό το σύστημα? Ωραία. Αν δεν θέλουμε, τότε όλοι μας, εμούς συμπεριλαμβανομένου, είμαστε ενώπιον σοβαρότατων αποφάσεων που πρέπει να πάρθουν. Και το τρίτο θέμα είναι ένα θέμα που έχουμε επεξεργαστεί και με την αναπληρώτρια υπουργό και με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Φωτάκη, είναι ο ενιαίος χώρος έρευνας και εκπαίδευσης. Φανταστείτε ένα τρίγωνο, στη μία πλευρά είναι τα πανεπιστήμια, στην άλλη είναι τα ΤΕΗ και στην άλλη είναι τα ερευνητικά κέντρα. Οι σχέσεις αυτές πια πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Είναι σχέσεις παγωμένες εδώ και πολλές δεκαετίες. Τι θα μας βγάλει αυτό? Μόνο καλά. Όλα αυτά τα λέμε
δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρχει κανένα πρόβλημα με καμία από τις θέσεις των εργαζομένων, οπουδήποτε και αν είναι αυτοί οι εργαζόμενοι. Ξέρετε όμως, όλα όσα σχεδιάζαμε και όλα όσα έκαναν η υπάρχουσα ηγεσία απαιτούν αυτό που είναι το πιο δύσκολο σε μια κοινωνία. Αλλαγή νοοτροπιών. Και αλλαγή νοοτροπιών δεν μπορεί να γίνει αν δεν μιλήσουμε ταυτόχρονα όχι μόνο για τα καλά αλλά και για τις παθογένειές μας. Πώς θα αλλάξουμε νοοτροπία? Δεν υπάρχουν συνταγές για αυτά. Δεν υπάρχουν νόμοι. Και όλα αυτά που σας είπα και όλα αυτά που έγιναν. Γιατί ένα παιδί να μην το στέλνουν στο ολοήμερο σχολείο? Γιατί πρέπει να πάει να μάθει κάτι εκτός σχολείου? Γιατί να μην υπάρχει μία εμπιστοσύνη στα δημόσια σχολεία? Θέλετε να δείτε τις στατιστικές? Αυτό δεν είναι με ένα μέτωπο στα ιδιωτικά σχολεία, προς Θεού. Έχουν εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και πολλά από αυτά εξαιρετικές διοικήσεις, για να είμαστε και εντάξει και με τις διοικήσεις τους. Αλλά ο εξευτελισμός και η απαξίωση που υπήρξε για λόγους που όλοι καταλαβαίνετε στο δημόσιο σχολείο έχει ουσιαστικά μπολιάσει και την κοινωνία μας. Να λοιπόν μία από τις πολλές αλλαγές της αλλαγής νοοτροπίας. Και όταν λέμε για αλλαγή νοοτροπιών, υπάρχουν και ορισμένες λέξεις, με τους περισσότερους από εσάς γνωριζόμαστε αρκετά έως πολύ καλά, που φοβόμαστε να τις πούμε. Ας μη φοβόμαστε να λέμε τη λέξη αξιολόγηση. Ας μη φοβόμαστε να λέμε τη λέξη συντεχνία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να είναι τιμωρητική αξιολόγηση? Όσο θα είμαι εγώ, νομίζω και οι συνάδελφοί μας, δεν πρόκειται να γίνουν τέτοιες ανόητες αξιολογήσεις που έχουν ως στόχο την τιμωρία. Την βελτίωση, ναι. Πρέπει αυτό να το βάλουμε στην κουλτούρα μας. Επειδή έγιναν στραβά σε αυτό και έγιναν απίστευτα πράγματα, πρέπει εμείς πρώτοι να το ανανοηματοδοτήσουμε. Και βεβαίως, μια κοινωνία στο σύνολό της συντεχνοποιημένη, τελικά δεν είναι μια κοινωνία δημοκρατική. Άρα, αν υπάρχει ένα δημοκρατικό αίτημα, ταυτόχρονα είναι και ένα αίτημα να δούμε τι σημαίνουν αυτού του είδους τα πράγματα. Μέσα λοιπόν στην πολύπλευρη κρίση που περνάν όχι μόνο η δική μας κοινωνία αλλά και οι ευρωπαϊκές, και αυτό δεν το λέμε ως άλοθη, έχουμε και το έχουμε συζητήσει πραγματικά με τους συναδέλφους μας και με τον Νίκο άπειρες ώρες, μια μοναδική ευκαιρία να ξανακάνουμε τη διαφορά. Ξέρετε ποια θα είναι αυτή η διαφορά? Να θέσουμε στο τραπέζι αξίες που τείνουν να ξεχαστούν. Ότι η παιδεία κατά κύριο λόγο είναι ανθρωπιστική. Και κατά δεύτερο λόγο είναι η παιδεία εκείνο το μέσο που φτιάχνει τους δημοκράτες πολίτες, τους δημοκρατικούς πολίτες. Αυτοί που αύριο θα αμφισβητήσουν τις εξουσίες, αυτοί που θα αμφισβητήσουν κατεστημένες νοοτροπίες. Αν δεν ξαναθέσουμε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα αξιακά στοιχεία στο τραπέζι και όχι μόνο στο ελληνικό τραπέζι. Και εκεί είμαστε διατεθειμένοι να αρχίσουμε να συζητάμε όχι μόνο με τους θεσμούς αλλά και με άλλους υπουργούς παιδείας σε όλη την Ευρώπη, ώστε να προωθηθούν αυτά τα ξεχασμένα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Ευρωπαϊκά ιδεώδη. Θέλω να σας πω ελάχιστα για το θέμα της Εκκλησίας, για να μην νομίζετε ότι είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ τα ζητήματα αυτά, ομολογώ, δεν τα γνωρίζω τόσο βαθιά όσο ο Νίκος, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, γιατί οι γνώσεις του Νίκου είναι βαθιές επί αυτών των ζητημάτων, και όχι μόνο των δογματικών αλλά και των ιστορικών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μείνουμε σταθερά στις δηλώσεις που έγιναν από την κυβέρνηση και τον Αρχιεπίσκοπο όταν βγήκαν μετά την συνάντηση στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Να προχωρήσουμε, να σχεδιάσουμε τα βιβλία
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να δούμε, να αξιολογήσουμε πώς πήγαν τα πράγματα φέτος, να γίνουν καταρτήσεις των θεολόγων και να πάμε μπροστά. Δεν μας βοηθάει ούτε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ούτε στο δικό μας πλαίσιο ένα ζήτημα μυσαλλοδοξίας που, θέλω να σας το τονίσω, δεν ήταν ευθύνη του Υπουργού Παιδείας. Ένας ιεράρχης μου έστειλε χθες ένα μήνυμα, μια επιστολή για να με συγχαρεί. Στην επιστολή λοιπόν γράφει ότι είμαι σίγουρος ότι με έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ένας από τους ιεράρχες που είναι μέλος της Επιτροπής για τα Βιβλία. Χαιρετίζω αυτή του τη δήλωση και είμαι σίγουρος ότι είναι μια δήλωση την οποία δέχεται και ο Αρχιεπίσκοπος. Θέλω να τελειώσω με κάτι πιο προσωπικό. Ξέρετε πολλές και πολλοί από εσάς ότι η πολιτική κουλτούρα δεν μαθαίνεται, προκύπτει. Τα πτυχία, τα διδακτορικά κτλ. Είναι τα εύκολα. Τα δύσκολα είναι να αποκτήσεις ένα αξιακό σύστημα, ένα πολιτισμικό υπόβαθρο. Στη διαμόρφωση της δικής μου πολιτικής κουλτούρας, ενός τεχνοκράτη σε τελική ανάλυση, παίξαν ρόλο πολλοί άνθρωποι. Θέλω να αναφέρω το μεγάλο χρέος που έχω στον Μπάμπη Δρακόπουλο, τον επικεφαλής του εγχειρήματος της αριστεράς με δημοκρατία και σοσιαλισμό, όταν στα μαύρα χρόνια της Χούντας το 1968 αποφάσισε να συγκρουστεί με το ιερατείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τον Τάκη τον Μπενά, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που αποσύρθηκε τότε που κατάλαβε ότι πρέπει να αποσυρθεί και μας έμαθε όλους μας πώς πρέπει να γερνάμε αξιοπρεπώς. Το Γιάννη τον Πανιά που δεν είναι μαζί μας, για το απίστευτο πείσμα του σε μια έρημη δεκαετία του 1990, όταν θεωρούσαμε ότι το όραμα της αριστεράς έχει πια χαθεί. Τελευταία, θα ήθελα να αναφέρω τον Νίκο του Φίλη. Με κάθε σοβαρότητα, του οφείλω πολλά, γνωριζόμαστε πολλές δεκαετίες, εκείνος μαθητής και εγώ μόλις είχα γυρίσει από το εξωτερικό. Αν είχα να πω κάτι, όπως είπα, για τους προηγούμενους συντρόφους μας, ο Νίκος μου έμαθε να ακούω, αλλά μου έμαθε και πότε να μην υπακούω. Και γι' αυτό του είμαι ευγνώμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βλέπουμε στο Υπουργείο Παιδείας, βλέπουμε τον νέο υπουργό, τον κύριο Γαβρόγλου. Ολοκλήρωσε την ομιλία του κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής. Αναφέρθηκε, βλέπουμε τώρα τον Νίκο Φίλη, τον απερχόμενο υπουργό και τον νέο υπουργό. Ολοκλήρωσε λοιπόν την ομιλία του λέγοντας, κάνοντας αναφορά στα χρόνια τα οποία τα συνδέουν, τα χρόνια φιλίας που το συνδέουν με τον απερχόμενο υπουργό, τον κύριο Φίλη.